Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το ζήτημα του νερού. Ξεκινάμε σύντομα το έργο το οποίο έχει να κάνει με τον αγωγό ίδρυυσης της Παλαιοκερασιάς μέχρι τις Ράχες. Αυτό το οποίο είχε προκύψει ένα μεγάλο πρόβλημα, μια καταστροφή δηλαδή του αγωγού από τον Ιαννό, από την κακοκαιρία τότε. Έχει χρηματοδοτηθεί το έργο γύρω στο 1.050.000 ευρώ. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη, όλη τη διαδικασία και πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσει, θα μπουν δηλαδή μπουλντόζες στην περιοχή. Αυτό είναι το βασικό, αυτό θέλω εγώ να δω, να ξεκινήσει να γίνεται το έργο. Επίσης έχει γίνει μία προσπάθεια και βεβαίως με τη συμβολή και των δημοτών εδώ και των δημοτικών συμβούλων και πραγματικά τους ευχαριστώ. Για να κατασκευάσουμε, να δημιουργήσουμε μάλλον ένα πολυδύναμο ιατρείο στις Ράχες πάλι. Μιλάω τώρα ειδικότερα για τις Ράχες, για την περιοχή, γιατί βρισκόμαστε και εδώ. Τα σχέδια του Δήμου είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να συζητάμε για ώρες, αλλά ας σταθούμε σε αυτό. Μιλάμε λοιπόν για το πολυδύναμο ιατρείο στις Ράχες, το οποίο θα εξυπηρετεί όλη την περιοχή και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε πάρα πολύ κόσμο, επισκεψιμότητα μεγάλη. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι το στολίδι της περιοχής μας και στο χώρο αυτό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι περίπου λιγότερο από 2 χρόνια η θητεία η δική μας. Πιστεύω όμως ότι μέχρι το τέλος αυτής της θητείας θα έχουν γίνει αρκετά πράγματα στο Δήμο. Δουλεύουμε πάρα πολύ εντατικά, με εντατικούς ρυθμούς, όλοι μας. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και όλους τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους, τα στελέχη του Δήμου, τους υπαλλήλους, όλο τον κόσμο που δουλεύουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, σεβασμό σε αυτό που κάνουμε όλοι μας, για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει.